πρόκειται για ένα σύστημα πολύ γραφειοκρατικό, ένα σύστημα το οποίο απαιτεί εξειδικευμένες πληροφορίες και γνώσεις, προκειμένου οι άνθρωποι να υποβάλουν σωστά τις δηλώσεις και να πάρουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται. Βέβαια, αυτό είναι από τη μια, από την άλλη πολιτεία λέει ότι βάζει κάποιες δικλείδες ασφαλείας, πρέπει να διασφαλίσει ότι οι δικαιούχοι θα είναι αυτοί που πραγματικά έχουν υποστεί ζημιές και βλάβες και όχι να εξυπηρετηθούν κάποιοι άλλοι που δεν δικαιούνται εκμεταλλευόμενοι ενδεχομένως κάποια κενά του συστήματος. Από την άλλη, όπως είπατε, ένας ο οποίος έχει υποστεί ζημιές, όπως το σπίτι του έχει καταστραφεί, έχει υποστεί βλάβες, μένει σε ένα εχίσκο, δεν έχει ακόμα εχίσκο, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και μάλιστα διανύομαι και το χειμώνα. Θα κάνω ακόμα πιο δύσκολα. Κύριε Μπαριτάκη, να με βοηθήσετε στο εξής, σας παρακαλώ. Θα κρατήσω μία φράση δική σας ή μία βεβαιότητα δική σας, γιατί πολλές φορές την έχουν επικαλεστεί οι άνθρωποι αυτοί. Από την αρχή σας παίρναμε, σας τηλεφωνούσαμε για τον εξής λόγο, γιατί ξέραμε ότι μπορούσατε, σας ρωτούσατε εσείς να πείτε δύο πράγματα παραπάνω. Όντως δεν θα χάσει κανένας άνθρωπος τα χρήματα τα οποία δικαιούται για να ενισχυθεί, για να μπορέσει, όχι να ενισχυθεί, για να μπορέσει να συνεχίσει το βηματισμό του. Εδώ ως δεύτερο υποερώτημα, σε τι χρόνους πάμε με αυτή τη διαδικασία, στον ένα μήνα, 6 μήνες, 15 μήνες, γιατί το αρρωγή έκλεισε, με το φυσικό φάκελο υπάρχουν θέματα. Κοιτάξτε, το αρρωγή ξέραμε ότι είναι μια ευέλικτη διαδικασία που δίνει όμως προκαταβολές. Το αρρωγή δηλαδή δεν σημαίνει και ένταξη στο σύστημα ως σεισμόπληκτος για να μπορέσουν να τρέξουν οι οριστικές αποζημιώσεις. Ήταν ευέλικτο διότι με μια απλή αίτηση και μια υποβολή του δελτίου τεχνικού ελέγχου μπόρεσαν οι άνθρωποι να πάρουν κάποιες προκαταβολές και δίνονται προκαταβολές. Δεν έχουν ολοκληρωθεί και πρέπει να το πούμε αυτό και για δουλειά, γιατί αρκετοί είναι οι συμπολίτες μας που δεν έχουν λάβει ακόμα προκαταβολή. Γιατί το σύστημα δίνει και επιστολή σχεδόν κάθε μια εβδομάδα ή κάθε 15 μέρες. Ναι, και το σύστημα έκλεισε. Οι άνθρωποι θα πάρουν κάποια αποζημίωση. Για όσους. Ναι, θα σα πω και γι' αυτό. Επειδή είπα το σύστημα έκλεισε, το σύστημα θα ανοίξει. Οι πληροφορίες λένε μετά τις 15 του Γενάρη, προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι από τη μια και μόλις δοθεί από τη ΔΑΕΦΚΟ ότι έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι που έπρεπε να γίνουν, σε αυτή την περίπτωση θα ανοίξει το σύστημα για να κατατεθούν όσοι δεν υπέβαλαν επειδή δεν είχε πάει ο πρωτοβάθμιος έλεγχος ή ο δευτεροβάθμιος έλεγχος και οι εκκρεμότητες που αφορούσαν κληρονομικά θέματα ή άλλα θέματα με το Ε9 που διέγιναν διορθώσεις μετά την ημερομηνία του σεισμού. Άρα, να ρωτήσω όμως το εξής. Το αναμένουμε να ανοίξει, προκειμένου να επιβληθούν όσοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή όποιοι δεν θα τροποποιήσουν τις δηλώσεις. Να ρωτήσω το εξής ένα-ένα. Λέτε 15 Ιανουαρίου θα ανοίξει το σύστημα βάσει των πληροφοριών που υπάρχουν. Όταν έχει ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος έλεγχος. Ενδεχόμενα να είναι και κάτι το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Τριαντόπουλος εκ νέου που θα έρθει στην Κρήτη, γιατί τουλάχιστον την Παρασκευή μάθαινε από το Δήμαρχο. Στη συνέχεια θα τον φιλοξενήσω στο πλαίσιο της εκπομπής, ο οποίος έλεγε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας που τρέχουμε τώρα, μάλλον θα κατέβει ο κύριος Τριαντόπουλος. Λέτε, μέχρι να ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος έλεγχος. Για να ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος έλεγχος, θα πρέπει ωστόσο να έχουν κατατεθεί και όλες εκείνες οι αιτήσεις, λίγες ή πολλές, που εκκρεμούν από τους ανθρώπους που είτε έλειπαν, από τους ανθρώπους που είτε δεν έκαναν αυτή την αίτηση για να γίνει πρωτοβάθμιος έλεγχος. Γιατί στο Γραφείο Φυσικών Καταστροφών τους έδιναν περιθώριο και τους δίνουν περιθώριο τους 6 μήνες για να υποβάλουν τις αιτήσεις. 6 μήνες ενδεχόμενα να περιμένει κάποιος, γιατί μπορεί να πούνε ότι ξέρετε δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ο πρωτοβάθμιος. Μα κοιτάξτε, εδώ υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Εγώ νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν ζημιές έχουν υποβάλει τις αιτήσεις. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα περιμένει 6 μήνες για να υποβάλει το αίτημα. Όχι, είναι αρκετοί. Το μάθαινα από το Δήμο ότι είναι αρκετοί ακόμα που δεν έχουν υποβάλει αιτήσεις. Γι' αυτό και σας το είπα. Τι να σας πω τώρα. Θεωρώ ότι κάποιος που δεν έχει υποβάλει αίτηση δεν θα τον περιμένει, πιστεύω, 6 μήνες. Εγώ λέω όταν θα ολοκληρωθούν οι ελέγχοι με βάση τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί. Τώρα, αν κάποιος θέλει να κάνει αίτηση μετά από 6 μήνες, από ένα χρόνο, έχει το δικαίωμα να το κάνει, αλλά σαφώς το αρρωγή θα τον περιμένει. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.
Τώρα, κυρία Λιλιάκη, μου φαίνεται λίγο περίεργο να έχει σπάσει μια καταστροφή και να μην έχει προβάλει αίτηση. Από εκεί πέρα τι να πει. Δηλαδή, πλέον η ευθύνη δεν ανήκει στον Δεν ξέρω. Πάμε στο παρακάτω. Αν κάποιο δεν έχει υποβάλει την αίτησή του, έχει καλώ. Εγώ το ρώτησα στο διαδικαστικό, μήπω και είναι σημείο που κολλήσουμε. Με βάση τι αιτήσει, οι οποίε είναι σε κρεμότητα, να διεκπαιρεωθούν. Αυτέ δηλαδή οι αιτήσει έχουν ήδη υποβληθεί. Τώρα, αν κάποιο για δικού του λόγου δεν έχει κάνει την αίτησή του, αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί τον ίδιο. Αυτό που είναι όμω πολύ περίεργο στην περιοχή τη Σεσμόπληκτη. Που ξέρουμε ότι έχουν γίνει ζημιέ, είναι τώρα πόσου μήνε, τρει μήνε, και που έχει γίνει το γεγονό, να υπάρχουν άνθρωποι Ωραία. Που να μην έχουν. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Είναι για ρώτησα ρώτησα για άλλο λόγο. Ρώτησα για άλλο λόγο και το καταλαβαίνετε. Επειδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει αίτηση ακόμα για έλεγχο, που μπορεί να είναι ένα, να είναι δύο, δεν έχει σημασία. Αν το σύστημα θα πρέπει να περιμένει αυτό το εξάμηνο που είχε δοθεί. Αυτό ρώτησα. Όχι, κυρία Λιλιάκη, ξεκάθαρο. Είναι οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί να ελεγχθούν μέχρι την τελευταία. Ωραία. Αυτό μιλάμε. Το αρρωγή, λοιπόν, λέτε, θα ανοίξει κοντά 15 Ιανουαρίου βάσει των πληροφοριών που υπάρχουν, μόλις ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος έλεγχος για την περιοχή του Αρκαλοχωρίου ή Δήμος Μηνώα Παιδιάδος, γιατί είναι πολλές οι δημοτικές ενότητες που αυτή την ώρα έχουν θέμα, ή οικισμοί που έχουν θέμα, ή πρωτοβάθμιος έλεγχος, ο οποίος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε όλες τις περιοχές που επλήγησαν. Ρωτώ γιατί, παίρνοντας το Γραφείο Φυσικών Καταστροφών, σου λένε οι άνθρωποι σήμερα, οι μηχανικοί του Γραφείου Φυσικών Καταστροφών, που από 60 που τους περιμέναμε στους 25 κατεβήκανε, βρίσκονται στην περιοχή της Σιτίας για να κάνουν την καταγραφή. Βρίσκονται στην περιοχή της Γόρτινας για να κάνουν την καταγραφή. Γι' αυτό ρώτησα αν μιλάμε μεμονωμένα για για το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος ή συνολικά με την ολοκλήρωση σε όλες τις περιοχές της Κρήτης όπου καταγράφονται προβλήματα. Κοιτάξτε, κυρία Δηλιαράκη, το αρρωγή, και χωρίς να είμαι σε θέση να δώσω αυτή την πληροφορία, το αρρωγή άνοιξε για όλες τις σεισμόπληκτες περιοχές που είχαν οριοθετηθεί. Μάλιστα. Και έκλεισε ταυτόχρονα για όλες τις σεισμόπληκτες περιοχές που είχαν οριοθετηθεί. Θεωρώ ότι με τον ίδιο τρόπο θα ανοίξει το διάστημα που θα ανοίξει όποτε είναι έτοιμοι για να κατατεθούν τα συμπληρωματικά στοιχεία ή νέες αιτήσεις. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή τη σύσταση του φακέλου τώρα, γιατί φαίνεται ότι εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο, αν είσαι στο πρωτοβάθμιο, αν έχεις πάει στο δευτεροβάθμιο έλεγχο, ανάλογα με το αν έχεις ένα κίτρινο χρώμα έξω από το σπίτι σου, αν έχεις ένα κόκκινο χρώμα, εάν περιμένεις το κίτρινο αυτό να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και να πάει στο πράσινο από μόνο του, δεν ξέρω τι να σκεφτώ και πώς να το σκεφτώ. Φαίνεται ότι επίσης έχει μια διαδικασία η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη, γιατί εγώ αν έχω πάθει μια ζημιά θα πρέπει να βρω ένα ιδιώτη μηχανικό να μου κάνει ένα φάκελο, να το επιβαρυνθώ εγώ ως ιδιώτης, να μου φτιάξει ένα ολόκληρο φάκελο. Γνωρίζετε τι ακριβώς τρέχει με αυτή τη διαδικασία, γιατί κοιτάξτε, και εδώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Η επόμενη μέρα μετά την ηλεκτρονική υποβολή του προγράμματος αλλαγή είναι πλέον η κατάρτιση φυσικού φακέλου. Εκεί το χειρίζονται αποκλειστικά οι ιδιώτες πολιτικοί μηχανικοί, οι οποίοι κατ' εντολή των πελατών τους αναλαμβάνουν να κάνουν όλα τα τεχνικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται. Δηλαδή είναι θέμα πλέον των ιδιωτών να επιλέξουν τους μηχανικούς τους και να κάνουν τη διαδικασία αυτή. Είναι μια, από ό,τι έχω διαβάσει εγώ το ΦΕΚ, δεν είμαι και μηχανικός να ξέρω, αυτά είναι θέματα των αρμόδιων μηχανικών. Σαφέστατα. Που απαιτεί κάποια δικαιολογητικά ανάλογα με τις διαδικασίες. Απλά ξέρετε τη διαδικασία, γι' αυτό σας ρωτάμε. Μπορεί κάπου να χρειαστεί και οικοδομική άδεια. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί ακόμα είναι περισσότερα μπλεγμένα τα πράγματα. Αλλού να απαιτείται άδεια μικρής κλίμακας, όπως λέγονται. Αλλού να μην απαιτείται καν άδεια, αλλά μόνο μια καταγραφή και μια τεχνική έκθεση των ζημιών. Εξαρτάται δηλαδή τι ζημίες έχει κάθε σπίτι και είναι αρμόδιοι μηχανικοί να πούνε τι ακριβώς χρειάζεται και τι είναι το κόστος όλων αυτών για να ετοιμαστεί ο φάκελος που θα υποβληθεί για να ενταχθούν στο σύστημα για στεγαστική συνδρομή.
Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Βέβαια, από την άλλη, λέω εγώ ότι, ξέρετε, εδώ φαίνεται μαζί με όλη αυτή τη διαδικασία ότι επιλύονται και άλλου είδους θέματα και μέσα από τις αλλαγές, μη αλλαγές, το ε9 και όλα αυτά, το χρονοδιάγραμμα ποιο θα είναι? Τι εννοεί το χρονοδιάγραμμα? Δηλαδή, πόσος καιρός χρειάζεται, το ξέρετε, ότι χρειάζεται αρκετός χρόνος για να συμπληρώσεις ένα τέτοιο φάκελο και βέβαια στη συνέχεια, επειδή κανένας δεν... Υπάρχει χρόνος, Γεράκη, υπάρχει χρόνος και σε αυτές τις περιπτώσεις ήδη γίνεται παρατείνονται και οι χρόνοι. Υπάρχει ένα 18μηνο μπροστά, αλλά συνήθως σας είπα ότι όταν υπάρχει εξέλιξη αυτό το θέμα και υπάρχει ακόμα κόσμος που δεν έχει προβάλει τα δικαιολογικά του και από την εμπειρία από άλλων περιοχών από φυσικές καταστροφές, οι χρόνοι αυτοί παρατείνονται. Άρα υπάρχει χρόνος. Το θέμα δεν είναι, κυρία Λιγεράκη, για το χρόνο των δικαιολογητικών. Το θέμα είναι να τρέξει η διαδικασία όσο γίνεται πιο σύντομα και να εντάσσονται οι άνθρωποι στις χρηματοδοτήσεις και στο πρόγραμμα αυτό για την βοήθεια με στεγαστική συνδρομή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο να πάμε σε δύο χρόνια ή παραπάνω. Σωστά, και να γιατί με το 18μηνο, όπως λέτε, δεν μπορεί να τρέξει χρόνος ενίσχυσης βοήθειας. Εγώ δεν το βάζω έτσι. Το βάζω όσο γίνεται πιο σύντομα. Και γι' αυτό είχα πει και στον κύριο Τριαντόπουλο μικροζημίες αυτά να γίνονται με πιο απλή διαδικασία. Να μην μπαίνουν στη διαδικασία κατάρτισης των φακέλων ένα αναρτήριο με σημείες 5 το 10.000 ευρώ. Αυτό θα στο δει το Υπουργείο να το υιοθετήσει. Να είναι πιο εύκολες οι διαδικασίες και να μην ζητείται υποβολή φακέλου, αλλά με μια απλή έκθεση του μηχανικού και με υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού για τις ζημιές να διεκπαιρώνεται σε πιο άμεσο χρόνο. Γιατί θα υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή, όσους μηχανικούς, όχι 25 ή 60 ή 100, όσους και αν έρθουν μηχανικοί από τη ΔΑΕΦ με τόσες χιλιάδες ζημιών που υπάρχουν εδώ πέρα ιδιοκτησιών, αντιλαμβάνεστε ότι τα θέματα θα τραβήξουν πολύ, θα διαρκέσουν αρκετό διάστημα. Η απάντηση και, που είχατε... Και κοιτάξτε την προκαταβολή, εάν δεν ενταχθεί ένας ιδιώτης για το κτίριό του στο σύστημα της εργασικής δρομής, δεν έχει άλλα χρήματα. Δηλαδή το αρρωγείο σε κάποιες προκαταβολές, στη συνέχεια η επόμενη δόση θα είναι μόλις ενταχθεί. Μόλις δηλαδή ενταχθεί ο ιδιώτης για τις ζημιές στο πρόγραμμα ως σεισμόπληκτος, τότε θα μπορέσει να κάνει εκτεμίευση που είναι σε τρεις δόσεις, α φάση, β φάση, γάμα φάση και ανάλογα με το πώς εξελίσσονται οι διαδικασίες να πάρει τα υπόλοιπα χρήματά του. Μάλιστα. Είναι δηλαδή μια διαδικασία η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι και τόσο απλή. Αυτό είναι το πολύ πολύ δύσκολο. Θέλει να σας θέσει ένα ερώτημα κάτοικος της περιοχής, ο κύριος Ηλίας Μπαγιορούκης, γιατί ξέρετε πάρα πολλές φορές μέσα από τις προσωπικές της μαρτυρίες και την καταγραφή αυτών των δυσκολιών που οι ίδιοι αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, νομίζω ότι μπορούν να βγουν και οι καλύτερες οι απαντήσεις. Βεβαίως, να τα θέτουμε και στον Υπουργό, να τα μεταφέρουμε για να καταλαβαίνει και η πολιτεία ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να δώσει κάποια λύση. Χαίρομαι γι' αυτό. Κύριε Μπαγιορούκη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Παρακαλώ, το ερώτημά σας. Να πω κάτι για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση πρώτα. Το Σαββατοκύριακο ήμουν στο χωριό μου, ο Κώστας, ο οποίος έχει ένα κίνητο το οποίο έχει χαρακτηριστεί κίτρινο και δεν έχουν μπει καθόλου χρήματα. Ξεκίνησε ο άνθρωπος από μόνος του τις διαδικασίες που χρειάζεται. Έφερε λοιπόν το οπογράφο, έφερε μηχανικό, πλήρωσε δικηγόρο, έχει φτάσει μέχρι τώρα στο χιλιάρικο. Όταν πήγε ο δικηγόρος στο χρηματολόγιο για να δει το ακίνητό του δεν υπάρχει. Φαντάζομαι ότι είναι από εκείνα τα ακίνητα της δεκαετίας του 60, τα οικόπεδα που τους δώσανε όταν ήρθαν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Τον έστειλαν να πάει στα ανταλλάξιμα, να δει αν εκεί υπάρχει το ακίνητο, το οικόπεδο. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Και κάποιος του είπε ότι πρέπει να βρει συμβολεογράφο, να βρει δύο μάρτυρες, επειδή το ακίνητο είναι πολλά χρόνια στο ε9, να πάει σε ένα συμβολεογράφο με μάρτυρες, δηλαδή ένας χαμός. Όπως γινόταν και στην κτηματογράφηση στις περιοχές μας εκεί κάτω, έτσι το κάνανε, με δύο μάρτυρες σε συμβολεογράφο. Η ένουρκη μαρτυρία, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μπαριτάκη, έτσι? Ναι, είναι έτσι, όταν δεν υπάρχουν τέτοια ιδιοκτησία, εκεί περιπλέκονται τα πράγματα. Χρειάζονται ένοχες καταθέσεις προκειμένου να αποδειχθεί ότι το ακίνητο αυτό ανήκει στον ιδιοκτήτη. Υπάρχει πράγματι αυτή η ταλαιπωρία όταν δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, που στις περιοχές αυτές, από ό,τι γνωρίζουμε και στην Κρήτη γενικότερα, λίγοι είναι εκείνοι που φέρουν τίτλοι ιδιοκτησίας.
Μάλιστα. Ποιος είναι αυτό λοιπόν, ποιο είναι αυτό το γραφείο που θα δώσει την εικόνα και θα ενημερώσει αυτούς όλους τους ανθρώπους να μην πηγαίνουν στα τυφλά. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν τελειώσει ούτε το δημοτικό, μιλάμε για ανθρώπους ταλαιπωρημένους. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που θα πρέπει να τους ενημερώσει και να μην πηγαίνουν στα τυφλά? Ποιος για τους είπε μένα, ότι περισσεύουν χιλιάρικα? Θα έπρεπε να υπάρχει ένας οδηγός. Έπρεπε δηλαδή με ευθύνη του Υπουργείου να το έχουν, έχει ζητηθεί μάλιστα να υπάρχει ένας οδηγός, ένας οδικός χάρτης τι ακριβώς απαιτούνται με ξεκάθαρα απλά πράγματα ότι για να πάρεις και να ενταχθείς χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Δεν έχει τίτλο ιδιοκτησίας, χρειαζόμαστε αυτό ή αυτό ή αυτό. Να είναι ξεκάθαρα γιατί δηλαδή, όπως βλέπετε κυρία Δουλγεράκη θα ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Ναι. Δυστυχώς κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει. Άρα με ευθύνη της πολιτείας πρέπει να εκδοθεί αυτός ο οδηγός, ένας απλός οδηγός, τι ακριβώς, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε πληττόμενος έτσι πολίτης της περιοχής. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπαρυτάκη, επειδή ο χρόνος πιέζει και εγώ πρέπει να πάω στα διαφημιστικά μηνύματα, εσάς σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις πληροφορίες. Νομίζω, κύριε Μπαγιορούκη, ότι ήταν πληροφορίες που δεν είναι καλές σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέλιξη των πραγμάτων. Δώστε μου τη δυνατότητα, γιατί κρατήσαμε το τηλέφωνό σας, να επικοινωνήσουμε λίγο αργότερα μαζί σας, γιατί έχουμε μπροστά μας τα διαφημιστικά μηνύματα και πρέπει να πάμε σε αυτή την απαραίτητη διακοπή. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν έχετε βέβαια πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί τα δύσκολα είναι μετά. Εγώ πήγα μηχανικό στο ακίνητό μου. Ο μηχανικός το είδε το ακίνητο και ο άνθρωπος έφυγε. Έδωσε 150 ευρώ, έφυγε και μου λέει: δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα. Γιατί ακούω τόσες μέρες αυτή τη μαγική λέξη μηχανικός. Μηχανικός. Το Σάββατο λοιπόν το πρωί πήγα μηχανικό. Ναι. Ο άνθρωπος μου είπε ότι δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα. Για ποιο λόγο? 150 ευρώ και έφυγε. Για ποιο λόγο? Το ακίνητο είναι χαρακτηριστικό κόκκινο. Δεν υπάρχει στο αρρωγή αίτηση από τη στιγμή που δεν μπορούσα να μπω στο αρρωγή για λόγους τεχνικούς. Για ποιο φάκελο μιλάμε, τα καταλάβω πια. Έχω τρελαθεί να ακούω τη λέξη φάκελος. Μια διαδικασία σε ό,τι έχει να κάνει με την στεγαστική συνδρομή ή την όποια συνδρομή θα πρέπει να έχει ο κάθε άνθρωπος εκεί στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος και όχι μόνο, αλλά εκεί ήταν η μεγάλη πληγή, εκεί ήταν το μεγάλο πλήγμα, έτσι ώστε να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια του. Είπε πριν από λίγο ο κύριος Μπαρυτάκης ότι ξέρετε, μα είχε ζητηθεί και είχε ζητηθεί και από τη Δημοτική Αρχή, είχε ζητηθεί και από εμάς ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας οδικός χάρτης, να υπάρχει ένα γραφείο, αν το θέλετε ακόμα και έτσι, ώστε να ξέρει ο κάθε πολίτης τι πρέπει να κάνει ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσεται, τις ζημιές που έχει, σε ποιο σημείο ελέγχου βρίσκεται. Γιατί από τη μία έχεις τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται τη βοήθεια, την απαραίτητη βοήθεια για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Από την άλλη έχεις και την πολιτεία που σου λέει ότι ξέρεις, όπως μας το είπε ο κύριος Μπαρυτάκης, θέλω και να ελέγχω εάν αυτά τα οποία μου δηλώνεται είναι εντάξει, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις μεταξύ μας στην πορεία. Κάνετε όλο αυτό το διάστημα μια μεγάλη προσπάθεια. Την προηγούμενη εβδομάδα πάρα πολλές φορές σας βρήκαμε μέσα σε συναντήσεις, σας βρήκαμε στην Αθήνα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Φραγκάκη, με σκοπό να διευκρινιστούν πράγματα, γιατί πρέπει να πάτε μπροστά. Είσαστε σε ένα Δήμο πολύ πολύ πληγωμένο αυτή την ώρα. Η κοινωνία πρέπει να πάει μπροστά και οι οικογένειες οι οποίες είναι ακόμα μέσα στους οικίσκους, οι σκυπάνε και έρχονται, αυτοί που δεν έρχονται, οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικά, οι επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι, όλα αυτά είναι πολύ μεγάλα θέματα. Αναρωτιέμαι εάν επιτέλους κάτι θα προχωρήσει. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Και τι να πω τώρα, βάζετε τόσα πολλά θέματα μαζεμένα που θα χρειαστούν ώρες για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα πράγματα. Και καταλαβαίνετε και πόση προσπάθεια χρειάζεται για να συνεννοηθούμε και με τα υπουργεία, με τους αρμόδιους και με όλα αυτά τα... Ας το πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Υπάρχει περίπτωση να καταλάβουμε... Να ξεκινήσουμε από πού όμως, να δούμε. Θα σας πω από πού. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Από αυτό το οποίο, στο οποίο έκανα αναφορά πριν από λίγο. Υπάρχει ελπίδα, περίπτωση να καταλάβουν από τα αρμόδια υπουργεία, το Γραφείο Υποδομών, το Υπουργείο Υποδομών, Φυσικών Καταστροφών, Οικονομικών και οι λοιποί, ότι πρέπει να υπάρχει ένα γραφείο έτσι στελεχωμένο
που να βοηθάει τους ανθρώπους, γιατί το έχετε ζητήσει κατά κόρον από τη δική σας την πλευρά ως Δημοτική Αρχή, που να γνωρίζουν σε κάθε περίπτωση πώς πρέπει να κινείται ο κάθε πολίτης, να του διευκρινίζουν πού πρέπει να πηγαίνει ανάλογα με την περίπτωσή του, ώστε να μην χάνεται από γραφείο σε γραφείο, από υπηρεσία σε υπηρεσία. Καταρχάς δεν χάνεται κανείς πολίτης από γραφείο σε γραφείο, γιατί δεν υπάρχει γραφείο. Οπότε δεν χάνεται. Ούτε έχει πάει κανείς να πάει στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα για να πάει να κάνει κάτι. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα γραφείο το οποίο το ζητούσαμε επιμόνως στη ΔΕΦΚ. Της ΤΑΕΦΚ, όπως λέγεται. Σωστά. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το γραφείο το οποίο έχει καμιά 25 μηχανικούς, οι οποίοι είναι μηχανικοί του δημοσίου και οι οποίοι αυτή τη στιγμή τρέχουν οι άνθρωποι όπου τους δώσουν εντολή να πάνε. Σε όλη την Κρήτη, όπου υπάρχουν πληγές από το σεισμό. Θα πάνε στη δικιά μας τη μεριά, ανατολική, όπως πάνε σε αιτία αυτές τις μέρες που μιλούμε. Σωστά. Έχουμε κάνει και μία συμφωνία. Προχθές που είχαμε κάνει μία σύσκεψη εδώ, πριν ανέβω στην Αθήνα, είχαμε κάνει μία σύσκεψη με το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Παράρτημα Ανατολικής Κρήτης, και μας υποσχέθηκαν ότι θα ανοίξει ένα γραφείο από το επιμελητήριο εδώ με δύο άτομα υπαλλήλους δικούς τους, οι οποίοι θα είναι κατά πάσα πιθανότητα μηχανικοί και οι οποίοι θα διευκολύνουν τον κόσμο και από τη μεριά της πληροφόρησης και από τη μεριά της του φτιάξιμου ενός φακέλου αν χρειαστεί. Πέρα από αυτά δεν προβλέπεται τίποτα άλλο, και πέρα βέβαια και από το Δήμο, που εμείς από εδώ ενημερώνουμε τους πάντες όσοι έρχονται κανονικά, ας πούμε, και στο μέτρο του δυνατού, γιατί υπάρχουν και εάν γνωρίζετε, και εμείς, πολύ σωστά το λέτε εμείς. Και σας τιμάει που το λέτε, γιατί δεν είσαστε παντογνώστες, δεν μπορείτε να ξέρετε διαδικαστικά τι μπορεί να ζητάει το κάθε Υπουργείο. Έτσι, και αυτό είναι προς το παρόν. Ευχόμαστε και λέμε ότι με το άνοιγμα του γραφείου του Τεχνικού Επιμελητηρίου θα έχουμε, ας πούμε, μια καλύτερη μετά. Πότε αυτό? Πότε αυτό? Αυτό συζητήθηκε προχθές, την περασμένη Τρίτη είχαμε τη σύσκεψη. Μας είπαν ότι θα γίνει άμεσα, πιστεύω αυτή τη βδομάδα. Τι να σου πω. Μάλιστα. Οι άνθρωποι λοιπόν ρωτάνε, είτε μέσα στο Δήμο, είτε μέσα από το Γραφείο Φυσικών Καταστροφών, ή πηγαίνοντας στα ΚΕΠ, είτε πηγαίνοντας σε ιδιώτες μηχανικούς, ή πηγαίνοντας σε ιδιωτικά ΚΕΠ, όπου μπορεί ο καθένας αυτή την ώρα, ή σε γραφεία λογιστών φοροτεχνικών, να βρει μια άκρη και να ερμηνεύσει αυτά τα οποία ζητούν ως έγγραφα. Και δεν θα σας βάλω μέσα σε αυτή τη διαδικασία την απόλυτα τεχνική, γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος σας και δεν σας κάλεσα γι' αυτό σήμερα, για να ξέρουν τι ακριβώς θα κάνουν. Το αρρωγή θα ξανανοίξει? Θα κατέβει ο Τριαντόπουλος? 15 Ιανουαρίου είναι μια ημερομηνία η οποία είναι ορθή? Ότι θα κατέβει? Όχι, 15 Ιανουαρίου ότι θα ξανανοίξει το αρρωγή. Δεν ξέρω αν είναι ορθή αυτή, αλλά εκεί περίπου το βλέπω κι εγώ. Μάλιστα. Τριαντόπουλος κατεβαίνει. Ο Τριαντόπουλος θα κατέβει τέλος με αρχές της άλλης, τέλος αυτής της εβδομάδας ή αρχές της άλλης. Ποιο είναι το ζητούμενο της επίσκεψης αυτής ή της νέας καθόδου, αν θέλετε? Μα νομίζω ότι βάλατε τόσα πολλά θέματα και τόσα ερωτηματικά που καταλαβαίνετε αμέσως από τις δικές σας ερωτήσεις ότι πρέπει να έρθει, να ξαναδώσει, θα μιλήσουμε για να ξαναδώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις που θα κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν υποστεί τόσες ζημιές και έχουν υποστεί τέτοια ταλαιπωρία. Είναι απλά τα πράγματα. Θα δώσει, δίνει απαντήσεις σε όλους. Τι καταφέρετε από την Αθήνα? Από την Αθήνα πολλά πράγματα, με την έννοια ότι πήγα σε πάρα πολλά υπουργεία. Πήγα σε 4-5 υπουργεία. Με τον κύριο Τριαντόπουλο συζητήσαμε 2,5 ώρες αρκετά πράγματα. Βρήκαμε πολλές λύσεις σε κάποια προβλήματα που υπάρχουν. Δηλαδή όσον αφορά την... Να πω έτσι 2-3 πράγματα για να καταλάβει ο κόσμος. Του έρθα το θέμα αν θα εξεταστεί αναθεώρηση του ομολογίου υπολογισμού των δαπανών επισκευής και αποκατάστασης των ζημιών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, και μου είπε ότι ναι, θα εξεταστεί, αν και δεν είναι ένα θέμα το οποίο ανήκει, αυτό το θέμα ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών, αλλά θα ξαναεξεταστεί. Γιατί αυτή τη στιγμή υπολογίζονται τα τιμολόγια με τις τιμές του 2011. Κάτι το οποίο είναι, όπως καταλαβαίνετε, παροχημένο. Έχουν περάσει 10 χρόνια τιμές, ας πούμε, οι οποίες είναι πραγματικά οι σημερινές, είναι τελείως διαφορετικές, μπορεί να είναι και διπλάσιος πλεολόγος.
στην ερώτηση που του έκανα, αν θέλει να μας χρηματοδοτήσει μια ομάδα για την εκπόνηση μιας μελέτης για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης, μου απάντησε ότι το Υπουργείο θα κάνει από μόνο του μελετητική ομάδα. Εγώ του είπα ότι αυτό εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί μας βγάζει από μια φίλη να κάνουν την ομάδα αυτή και να κάνουν τις προτάσεις τους και ανάλογα θα απαντήσουμε εμείς μετά ή θα δούμε αν συμφωνήσουμε ή να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις ή αλλαγές και το ένα και το άλλο. Είναι κάτι το οποίο είναι θετικό αυτό. Να κάνει τη μελετητική ομάδα το Υπουργείο. Ένα άλλο αίτημα το οποίο εγώ έβαλα, ας πούμε, τέλος πάντων, πώς να πω, γιατί το θεωρώ ότι είναι σωστό, είναι στο αίτημα να μην μπει ο Δήμος στο σύστημα της κινητικότητας, λόγω του ότι είναι κηρυγμένο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δίπλα, γιατί είναι και από τη μεριά των πλημμυρικών φαινομένων πέρυσι και τα σεισμικά φαινόμενα φέτος. Και μου είπε ότι του φαντάζει λίγο δύσκολο, γιατί είναι ένα θέμα του Υπουργείου Εσωτερικών και δεν είναι και δικό τους, αλλά... Ναι, σωστά. Άμα συνεννοούσαν μεταξύ τους, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα τα Υπουργεία. Ναι. Το θέμα είναι ότι εντάξει, θα δούμε πώς θα το... Είπαμε κάποια πράγματα εκεί, πώς θα μπορούμε να το μεθοδεύσουμε αυτό. Το θέμα το μεγάλο το οποίο μας απασχολεί εμάς αυτή τη στιγμή και είναι πολύ σοβαρό, είναι η απογραφή. Τι θα γίνει με την απογραφή? Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 3.000 σπίτια λιγότερα. Πού πήγαν τα χαρτιά αυτά? Ποιος θα τα παραλάβει? Πώς θα απογραφεί αυτός ο κόσμος? Μιλάμε τώρα για σοβαρές περιπτώσεις, δηλαδή μια περίπτωση η οποία θα μας πάει 10 χρόνια πίσω. Γιατί αν εμείς απογραφούμε τώρα και έχουμε μια μείωση του πληθυσμού 10.000, λέω τώρα ένα παράδειγμα, καταλαβαίνετε ότι για 10 χρόνια εμείς θα παίρνουμε μειωμένες ΚΑΠ, για 10 χρόνια θα έχουμε μειωμένο αριθμό αντιδημάρχων, θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές επιπτώσεις που είναι αρνητικές για το Δήμο. Μα έχουν αλλάξει αρκετά με το νόμο αυτό περί απογραφής. Δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, τουλάχιστον έτσι λένε αυτοί που ξέρουν. Εσείς επιμένετε ότι οι ΚΑΠ συνδέονται και με την απογραφή? Η ΚΑΠ, από πού σε διάλογο, γιατί δεν είναι πληθυσμιακό? Δεν ανοίγω τέτοιο θέμα αυτή την ώρα, γιατί δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Εσείς λέτε ότι πάτε 10 χρόνια πίσω, αυτό κρατάω. Το ότι, ας πούμε, η ΕΛΣΤΑΤ είναι μια ανεξάρτητη αρχή που κάνει την απογραφή και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με την ΕΛΣΤΑΤ, ότι αυτοί εκεί ίσως να έχουν δίκιο, ας πούμε, δεν τους πέφτει λόγος. Θα το δούμε, θα μιλήσουμε με την υπεύθυνη εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο δηλαδή, και θα δούμε. Με την προϊσταμένη, μάλιστα, της υπηρεσίας, για να δείτε τι γίνεται. Είναι η κυρία Λαφούζου, είναι, και θα τα δούμε. Δεν έχει σημασία το όνομα. Όσον αφορά τώρα τις επιχειρήσεις, εγώ του έβαλα. Όπως είχα κάνει και μια σύνδεση, ξέρετε, είμαι και αντιπρόεδρος του επιμελητήριου. Ναι, και η σύνδεσή μου ήταν, ας πούμε, να σας πω, ας πούμε, 6-7 πράγματα τα οποία βάλαμε και πήραμε και μια ομόφωνη απόφαση και έχουν σταλεί απάνω, τα βρήκα και απάνω που έχουν σταλεί από το επιμελητήριο. Είναι ο έμφυα να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις από τον έμφυα για 3 χρόνια. Όλες οι επιχειρήσεις. Μου λέει αυτό το πράγμα έχει γίνει και έχει περάσει, έχει πάρθει η απόφαση. Για όλες τις επιχειρήσεις το δικαίωμα αναστολής εργασίας. Η επιστρεπτέα να γίνει μη επιστρεπτέα, όπως έχει γίνει στους πυρόπληκτους, και να είναι για όλες τις επιχειρήσεις. Πάντα μιλάμε για όλες τις επιχειρήσεις, γιατί, κυρία Δουλγερά, και εμείς θεωρούμε ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι μια επιχείρηση προβληματική επειδή έχει ρογμές ή επειδή, ξέρω εγώ, ράγισε ένα στίχος. Η επιχείρηση είναι το καλύτερο κτίριο να είναι και να μην έχει πάθει τίποτα. Η επιχείρηση είναι προβληματική γιατί δεν υπάρχει κόσμος, γιατί δεν υπάρχει κίνηση. Γιατί η οικονομία έχει πάει πίσω. Σωστά, συνεχίστε. Δηλαδή, σοβαρά πράγματα. Δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο τον τοίχο. Μάλιστα. Τις επιχειρήσεις μιλάω. Ναι. Να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Να πληρώνει το κράτος για ένα χρόνο τον ΕΦΚΑ. Mm-hmm. Να έχουμε μια πάγωμα δανειακών υποχρεώσεων για ένα χρόνο. Mm-hmm. Απαλλαγή, προσέξτε, από το τέλος επιτιδεύματος για ένα χρόνο. Και να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις με μια μη επιστρεπτέα προκαταβολή. Για να ενισχυθεί η ρευστότητά του. Αυτά ήταν τα θέματα τα οποία τα βρήκε φυσιολογικά και σωστά. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε και σε αυτά. Υπόθηκε κάτι κίνητο τελευταίο που ρωτώ αναφορικά με τη χρηματοδότηση που ζητούσατε να έρθει στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, ώστε εσείς από τη δική σας την πλευρά να καταφέρετε από μόνοι σας να
καθαρίσετε την περιοχή από μπάζα, πέτρες και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, βεβαίως. Το βασικό ήταν αυτό και το άφησα και εγώ τελευταίο. Είναι το βασικό αυτό. Είπαμε ότι ο Δήμος θα μπορεί να παίρνει, θα κάνει ένα τεχνικό δελτίο, θα το στέλνει και θα παίρνει χρηματικά ποσά σταδιακά ανά 10-15 ημέρες, ώστε να κάνει, δηλαδή μόλις θα εξαντλήσει το ποσό, θα το απορροφήσει, θα έρθει άλλο ποσό. Με αυτή την έννοια είπαμε και θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να γίνεται μια αποκατάσταση, ειδικά σε πρώτη φάση καθαρισμού και στην πορεία για τα επικίνδυνα, για τα κατεδαφιστεία και για τα σπίτια τα οποία έχουν μια τιμωροποία η οποία δεν είναι επικίνδυνη, αλλά πρέπει να μαζευτούν τα πάντα γιατί έχουν κλείσει χώρους και νόχρους κλπ. Αυτό ναι, το είπαμε και εντάξει. Συμφωνήσαμε ότι θα γίνει έτσι. Ξέρετε ακριβώς πότε θα γίνει αυτό? Είπαμε ναι, θα οριστικοποιηθεί από την κάθοδο του κυρίου Τριαντόπουλου στο, εδώ κάτω. Δηλαδή, εγώ τον περιμένω Παρασκευή ή Δευτέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ τις κρατάω όλες αυτές τις πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε. Σας ακούνε και οι κατοικοί από την περιοχή, έτσι ώστε να ξέρουν τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, κύριε Δημαρχέ, να σας ευχαριστήσω. Καλή εβδομάδα, να ευχηθώ. Να είστε καλά και εσείς, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδος, τον κύριο Φραγκάκη. Καλημερίζω τον κύριο Κοκολάκη, τον Μάρκο, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα. Καλημέρα σας, κύριε Κοκολάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στους εορταζόμενους. Ναι, σωστά το λέτε. Να μην ξεχνιόμαστε, γιατί είναι η ανάσα αυτό στην καθημερινότητά μας. Να είσαστε λοιπόν καλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Πώς τα ακούτε όλα αυτά τα οποία γίνονται, κύριε Κοκολάκη? Δυστυχώς δεν μπόρεσα να ακούσω, γιατί ήμουν καθοδόν, δεν μπόρεσα να πιάσω το σταθμό σας και δεν ξέρω, άκουσα λίγο τον κύριο Μπαρετάκη που μίλησε. Παραμένουμε στα μπερδέματα. Δεν μας προκύπτει κάτι άλλο στα μπερδέματα. Εσείς είχατε μια συνάντηση επίσης και με κυβερνητικό βουλευτή, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή. Μέχρι στιγμής τι έχετε αποκομίσει και πώς προχωράτε? Τι έχουμε αποκομίσει? Έχουμε αποκομίσει ότι αν δεν υπάρχει πραγματικά πολιτική βούληση, θα κολυσιαργήσουν διαδικασίες οι οποίες θα πάμε για μεγάλο διάστημα πίσω. Κάτι σχετικά με το ΤΑΕΦ, άκουσα, δεν θυμάμαι από ποιο, έτσι αποσπασματικά. Εάν δεν γίνει σωστή διαχείριση, να προσληφθούν οι ανάλογοι υπάλληλοι στο ΤΑΕΦ, είναι το βασικό ζήτημα που μας απασχολεί εκτός από το άλλο αυτή τη στιγμή, γιατί μόλις αρχίσουν να κατατίθενται οι φάκελοι, εάν δεν υπάρχει το ανάλογο προσωπικό δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Εκεί θα κολλήσουμε. Τώρα, άλλα θέματα που μας απασχολούν είναι το θέμα των επαγγελματιών που μέχρι στιγμής δεν έχουν πάρει καμία απολύτως αποζημίωση οι επιχειρήσεις και κάτι που άκουσα τον κύριο Μπαρετάκη, το οποίο το έχουμε ανεβάσει πολύ ψηλά στην ατζέντα και πιστεύω από υποσχέσεις των κυβερνώντων θα υλοποιηθεί, είναι αυτό που είπε ο κύριος Μπαρετάκης, ότι κτίρια με μικρή κλίμακα ζημιάς θα αποφύγουν τη διαδικασία σύσταση φακέλου και θα αποζημιωθούν με μια fast track διαδικασία. Θα έπρεπε. Αυτό είναι το αίτημα. Είναι και δικό σας αίτημα, λέτε. Είναι μέσα στα 27 βασικά αιτήματα που έχουμε. Μάλιστα. Γιατί διαφορετικά τα πράγματα θα πάνε πίσω. Όταν ακούς κάτι 18 μήνα να τρέχουν ένας φυσικός για την εξέταση ενός φυσικού φακέλου, για τη σύσταση ενός φακέλου, καταλαβαίνεις ότι πραγματικά το να πάρεις μια στεγαστική συνδρομή, ότι το πράγμα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα αφήσουμε σε καμία των περιπτώσεων να έχουμε μια επανάληψη της ΑΜ και της Μυτιλήνης και τα σχετικά. Αυτό να το ξεχάσουν. Θα το διεκδικήσουν και θα το πάρουν πολύ πιο γρήγορα. Δεν μπορεί μια περιοχή που αυτή τη στιγμή στον πρωτοβάθμιο ήταν, τώρα είναι πολύ περισσότεροι, 12.000 φακέλοι και εκκρεμούν 1.200 αυτοψίες, μιλάμε για ένα αριθμό που θα πιάσει 13.000-14.000 περιπτώσεις. Δεν έχουμε 600 όπως στη Λέσβο. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά εδώ. Και έχουν να κάνουν με πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος λοιπόν αυτή τη στιγμή κάνει απλά υπομονή. Κάποια στιγμή όμως θα κάνει την επανάσταση. Αυτό θα πρέπει να το διαφυλάξουν, να μην φτάσουν σε εκείνο το σημείο. Και η μόνη λύση είναι να δοθούν αυτά που ζητάμε τώρα.
Μάλιστα. Αυτό που είπατε πριν από λίγο, η πολιτική βούληση, έτσι ώστε να απαλληφθεί μεγάλο μέρος της γραφειοκρατίας που εσάς ταλαιπωρεί, για να μπορέσετε να προχωρήσετε και να πάτε μπροστά και ως κάτοικοι και ως επιχειρηματίες και ως οικονομία και ως εργαζόμενοι, διότι η αλήθεια είναι ότι όλα πάνε πίσω. Μέχρι στιγμής έχουμε χορτάσει επί υποσχέσεις. Μόνο αυτό. Υλοποίηση των υποσχέσεων δεν έχουμε. Αλλά αυτό κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Δεν θέλουμε υποσχέσεις. Θέλουμε υλοποίηση των υποσχέσεων που ήδη έχουν εξαγγελθεί. Μην ξεχνάμε ότι πριν 70 μέρες, 75 μέρες, εξαγγέλθηκαν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κάποια πράγματα που χρήζουν 2 ώρων είναι η υπογραφή των ΦΕΚ ή των ΓΙΑ. 2 ώρες. 2 ώρες μέσα στις 70 μέρες. Αυτό λοιπόν μας ανησυχεί και πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορούμε να δεν δεχόμαστε άλλες κοροϊδίες. Τελείωσε. Κάποια στιγμή λοιπόν θα ξεσηκωθούμε. Και θα είναι άγριος ο ξεσηκωμός. Μάλιστα. Κύριε Κοκκολάκη, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να είστε καλά. Κύριε Μπουγιορούκη, επιστρέφω σε εσάς. Έχετε ακούσει τα πάντα όλα. Τι κι αν περάσαν χρόνια, τα θα και τα θα και τα θα βασιλεύουν σε αυτή την κοινωνία. Βασιλεύουν τα θα. Κάνατε μία ερώτηση στον κύριο Μπαζιτάκη πριν και σας απάντησε ότι σε αυτό πρέπει να απαντήσει η πολιτεία. Μα ποιος εκπροσωπεί την πολιτεία? Αν δεν την εκπροσωπεί ο κύριος Μπαζιτάκης, αν δεν την εκπροσωπεί ο κύριος Δήμαρχος, εγώ εκπροσωπώ την πολιτεία. Όταν το θέσατε το ζήτημα, που οι άνθρωποι αυτοί που δεν έχουν τίτλους, τι πρέπει να κάνουμε, λέει, πρέπει να απαντήσει η πολιτεία. Μα ποιος την εκπροσωπεί αυτή τη ρημάδα την πολιτεία τελικά? Ο θείος μου στο χωριό εκπροσωπεί την πολιτεία. Και να το καταλάβω κάποια στιγμή. Μπαίνουν κάποια χρήματα στους λογαριασμούς των ανθρώπων. Μπήκαν κάποια χρήματα. Σε κάποιους μπήκαν, σε κάποιους δεν μπήκαν. Σε αυτούς που μπήκαν, έχουν ένα οδικό χάρτη για να ξεκινήσουν να κάνουν κάποιες διαδικασίες, είτε τεχνικής φύσεως, είτε ουσιαστικές διαδικασίες για να φτιάξουν το σπίτι τους? Καμία. Κυρία Ντουλγεράκη, ξέρετε τι θα συμβεί? Θα καταναλώσουν, θα χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι τα χρήματα αυτά για βιοποριστικούς λόγους και μετά θα γελάσει ο κάθε πικραμένος. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί τι πρέπει να κάνουν. Να μιλήσω προσωπικά για μένα. Πριν από 5 μέρες μπήκα στο προσωπικό μου λογαριασμό και έχουν μπει κάποια χρήματα. Τι να τα κάνω? Πού να τα χρησιμοποιήσω? Θεωρώ τον εαυτό μου ευσυνείδητο. Θα έρθει κάποιος να με ελέγξει για το ορθό αυτόν που έχω γράψει για να τα χρησιμοποιήσω? Υπάρχει κάποιος που θα μου δώσει αυτή την κατεύθυνση? Μπήκαν χρήματα, ωραία, και... Τι να τα κάνω? Για μένα είναι άχρηστα αυτά τα χρήματα. Δήλωσα ότι αδυνατώ να κάνω τη δραστηριότητά μου και γι' αυτό το λόγο η πολιτεία μου έβαλε κάποια χρήματα. Ποιος θα έρθει να με ελέγξει? Είναι το χαρτί αυτό που πήγα στη Μάρκο Μουσούρου που λέει ότι έχω ζημιά 7.000 ευρώ. Πότε θα γίνει αυτή η διασταύρωση για να χρησιμοποιήσω τα χρήματα? Δεν τα θέλω, θα τους θα γυρίσω πίσω. Τι λέτε τώρα? Δεν θέλω να τους έχω υποχρέωση. Δεν θέλω να τους έχω υποχρέωση με αυτόν τον τρόπο. Τόσο δύσκολο είναι τελικά να δώσουν κάποιες απλές συγκεκριμένες οδηγίες. Το άγχος και η αγωνία του Δημάρχου είναι η απογραφή. Το καταλαβαίνω. Αλλά άλλα ρωτάμε, σε άλλα απαντούν αυτοί οι άνθρωποι. Έλα εδώ, Χριστιανέ, είσαι κίτρινο. Είναι κίτρινο το σπίτι σου. Μπήκαν κάποια χρήματα. 1, 2, 3, 4 βήματα. Δεν έχεις τίτλους ιδιοκτησίας. Κάνε αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις αυτό. Κάνε το άλλο. Τόσο απλό είναι, ρε παιδιά, τελικά. Είναι το σπίτι σου κόκκινο? Είναι κατεδαφιστέο? Είναι η αποθήκη σου κατεδαφιστέα? Εγώ σαν Δήμος θα έρθω να την κατεδαφίσω? Είναι υποχρέωση του Δήμου. Θα έρθει ο Δήμος να κατεδαφίσει το ακίνητο το δικό μου για να ξεκινήσω από το μηδέν? Αν το κατεδαφίσω μόνος μου και αφήσω έρημο τόπο εκεί και δεν έχει τίποτα, τι θα έρθουν να μου πούνε? Εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Είναι ένα ακίνητο του 1970 που δεν υπάρχουν, τοπογραφικά, δεν υπάρχουν σχέδια, δεν υπάρχουν άδειες. Ξέρετε πόσα σπίτια είναι σε αυτή την κατηγορία που δεν έχουν στοιχεία οι άνθρωποι, δεν έχουν τοπογραφικά? Τώρα με το χρηματολόγιο μπορεί να έγινε κάτι. 3 μήνες έχουν περάσει. Πόσοι πρέπει να περάσουν, 13? Το σπίτι του πατέρα μου μπάζει νερό. Το μπάνιο έχει σπάσει τα ράτα, ένα σπίτι που κατά τα άλλα το έβγαλαν πράσινο. Και μπάζει νερό. Ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει τις εργασίες αποκατάστασης. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα να μπουν τα χρήματα? Ξέρει κάποιος να μας πει ότι μέχρι 31 Γενάρη θα έχουν μπει όλες οι αποζημιώσεις πρώτου βαθμού?
θα, ξανά θα, ξανά θα και ξανά θα. Μάλιστα. Δεν έχω να σας απαντήσω κάτι, γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ξέρετε, έχω καταλάβει ότι ποντάρουν στην απόγνωση και στην κούραση αυτών των ανθρώπων, εκεί ποντάρουν να τα παρατήσουν και ό,τι γίνει έγινε. Και μετά να γυρίσουμε να κατηγορούμε εμείς τους ανθρώπους αυτούς ότι ξέρεις κάτι, δεν έφτιαξε το φάκελο, δεν ήταν περιστατωμένος, δεν είχε όλα όσα έπρεπε να έχει, άρα δεν δικαιούσε την αποζημίωση. Εκεί ποντάρουμε. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι μέσα σε τέσσερις στίχους ο κύριος Τριαντόπουλος, εφόσον τον περιμένουν μεταβαίων και κλάδων από τη Δημοτική Αρχή, Μηνώα Παιδιάδος. Οπότε θα μπορέσετε και εσείς και μέσα από τα θεσμικά σας τα όργανα και μεμονωμένα, δεν ξέρω πώς θα γίνει, να του θέσετε ερωτήματα, διότι είναι πάρα πολλά αυτά τα ερωτήματα. Δεν θα πάρουμε απαντήσεις. Θα μπλέξουμε πάλι με τα ΦΕΚ, με την ΚΙΑ, με το Χ και το Ψ. Δεν θα πάρουμε απαντήσεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ο οδικός χάρτης για να γίνουν κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ απλός. Έλα εδώ, ρε Χριστιανέ μου, το σπίτι σου πράσινο. Έχει προβλήματα με επιχρήσματα. Σου έβαλαν 2.000, 3.000. Ωραία, κάνεις αυτές. Ένα, δύο, τρία βήματα. Το σπίτι σου είναι κίτρινο. Κάνεις αυτές τις διαδικασίες. Το σπίτι σου είναι κίτρινο, αλλά δεν σου έβαλαν αποζημίωση στην αρχή για χίψη λόγους. Ωραία, ξεκίνα με δικά σου χρήματα, μάζεψε αυτές τις αποδείξεις, κάνε αυτές τις... Τόσο απλό είναι, ξέρετε πόσο. Άμα κάτσει κάποιος που γνωρίζει, εγώ αν κάτσω που έχω ασχοληθεί λίγο σε μία κόλλα χαρτί, σε δύο ώρες έχω δώσει κάποιες κατευθύνσεις. Και να ξεκινήσει να δουλεύει η περιοχή, να ξεκινήσουν να γίνονται εργασίες, να ξεκινήσουν να φτιάχνονται πράγματα. Αυτή η ιστορία πόσα χρόνια έχει πάει πίσω στο Τρακαλοχώρι? Ο κύριος, τι να σας πω, εγώ νομίζω ότι το Τρακαλοχώρι δεν θα ξανασηκώσει κεφάλι. Το λέω με μεγάλη μου λύπη. Δεν θα ξανασηκώσει κεφάλι με τα δεδομένα όπως τα βλέπω εκεί. Και έχω εικόνα. Το ξέρετε ότι έχουν φύγει μόνο 100 παιδιά από τα σχολεία. Το ξέρετε ότι πάνω από 1.000 άτομα έχουν μετακομίσει μόνιμα. Και τώρα εδώ συζητάμε αν θα ξανανοίξει το Αρρωγή, αν θα κατέβει ο Τριαντόπουλος, εάν τελικά το Γραφείο Φυσικών Καταστροφών θα αρχίσει να υλοποιεί το λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε. Το ξέρετε ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο γραφείο Στρακαλοχώρη έγιναν δύο πραγίες. Το ξέρετε ότι έπεσε ξύλο. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Από ανθρώπους αγανακτισμένους. Στο Γραφείο Αρρωγής. Βεβαίως. Στο Γραφείο Φυσικών Καταστροφών. Έγιναν επεισόδια, το γνωρίζετε. Όχι, δεν το και ακόμα δεν ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Και να την πληρώσουν άνθρωποι που δεν φταίνε. Εννοείται δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί μέσα. Εννοείται τους μηχανικούς. Βέβαια, τι φταίνουν οι άνθρωποι. Να. Αλλά στην απόγνωση του άλλου που έχει ένα σπίτι κίτρινο, το οποίο είναι επί της ουσίας κόκκινο, που δεν παίρνουν αποζημιώσεις, που έχει άρρωστο παιδί, που δεν μπορεί να ξεκινήσει να κάνει τίποτα, θολώνει το μυαλό. Μάλιστα. Και εμείς τώρα συζητάμε αν θα κατέβει τον Τριαντόπουλο. Τι να το θέμα τον Τριαντόπουλο, το κάνουμε τι. Πρέπει να κατέβει στην Κρήτη για να ξαναδεί τι. Τώρα που θα ξανακατέβει θα δει το πρόβλημα. Τι θέλει να επικαιροποιεί τις εικόνες στο μυαλό του για να προχωρήσει. Το είπε ο φίλος μου ο Κοκολάκης. Δύο ώρων υπογραφές είναι όλα αυτά τα ρημάδια. Ναι, είναι η πολιτική βούληση. Καταβάλουμε λέει σιγά σιγά λέει, μπαίνουν οι αποζημιώσεις, μπαίνουν οι... Γιατί να μην γίνει μια εξόφληση όλους αυτούς που έχουν μπει στο Αρρωγή, που έχουν κάνει τις αιτήσεις τους, να ξεκινήσει κάτι να δουλεύει στο Τρακαλοχώρι. Το απαντήσατε πριν από λίγο, να το επαναλάβω. Ποντάρουν στην κούραση και στην απελπισία για να τα παρατήσουν. Όχι, λοιπόν, δεν θα τα παρατήσουμε. Όχι, δεν θα τα παρατήσουμε. Μάλιστα. Κύριε Παγιουρούκη. Ξέρετε, το ζώο το οποίο είναι επικίνδυνο είναι το λαβωμένο ζώο. Κύριε Παγιουρούκη, εύχομαι να σας ακούνε αυτή την ώρα βουλευτάδες. Μέσα σε όλα τα οποία λένε, μέσα από τις δηλώσεις που κάνουν, μέσα από τις ερωτήσεις που καταθέτουν, διότι αναγνωρίζουν ποιο είναι το πρόβλημα, έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η περίφημη πολιτική βούληση με μια-δυο υπογραφές οι οποίες θα φέρουν το όνομα ενός μηχανικού για να φαίνεται και το αδιάβλητο της όλης διαδικασίας, εάν αυτό θέλει η πολιτεία, όπως είχε πει και ο Παύλος Σομπαριτάκης στην αρχή, να μπορέσει να συντομευτεί
όλο αυτό το πράγμα, να έχετε αυτή τη στεγαστική συνδρομή, επιχειρηματική συνδρομή για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι άνεργοι, έτσι ώστε να μπορέσετε να πάτε παρακάτω. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης μαζί με αυτό τον οδικό χάρτη για τα υπόλοιπα. Προς το παρόν να σας ευχαριστήσω, θέλω. Ξέρετε, μια τελευταία κουβέντα, ξέρετε τι με στεναχωρεί πραγματικά. Σίγουρα η περιοχή μου, σίγουρα το χωριό μου, σίγουρα οι άνθρωποι αυτής της περιοχής δεν θα κάνουν Χριστούγεννα φέτος. Αυτό που με βγήκε όμως περισσότερο πραγματικά είναι ότι μάλλον δεν θα κάνουν Χριστούγεννα και του χρόνου. Καλημέρα σας, κύριε Μπαγιουρίκη. Καλημέρα σας.